Καταρχήν θα ήθελα να, να, θυμίσω ότι ο δρόμος για τον καθητηριασμό της κίστης περνάει από την ουρήθρα. Και θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους, όπως θα συμπεριφερόσασταν σε αυτή την όμορφη κυρία, με στοργή, χάδι και αγάπη, να συμπεριφέρεστε... Ε, ε, εν πάση περιπτώσει, δεν έβαλα. Γι' αυτό έβαλα και αυτή τη φυσιογνωμία, να είναι έτσι λίγο, να μην δημιουργεί άλλες. Ε, να συμπεριφέρεστε και στην ουρήθρα. Και αυτό γιατί κάθε τυφλός βίαιος χείρισμος στην ουρήθρα δυστυχώς αφήνει την υπογραφή μας. Εδώ ο κύριος Αδαμάκης υπέγραψε σε έναν νεαρό που πήγε να του βάλει ένα καθετήρα και του έκανε ένα στένομα. Εδώ ο κύριος Χατζηχρίστου υπέγραψε με ένα λέιζερ και εδώ υπογράψαμε πολύ και δυστυχώς. Αυτό δεν το βλέπουμε, θα πάει σε άλλον, θα εμφανιστεί μετά από δύο χρόνια. Πάντα να το θυμόμαστε. Παράκληση. Πότε δεν θα βάλουμε ένα καθετήρα. Είναι σαφές όταν ο άρρωσας έχει πιθανή κάκωση, ε, εκροή ε, αίματος από το έξω στόμιο της ουρίθρας, διατεδευτεμένη κίστη και κινητό προστάτη ε, στη δακτυλική εξέταση. Εκεί έχουμε απόλυτη ένδειξη πρώτα να γίνει ανιούσα ουριθογραφία. Γενικέ αρχέ αποφεύγουμε τι επαναλαμβανόμενε τυφλέ προσπάθειε. Θυμίζω η ουρήθρα είναι ένα πλακώδε επιθήλιο και το στρώμα τη έχει τρει-τέσσερι στιβάδε κυτάρων. Είναι πάρα πολύ απλό να κάνουμε μια ρήξη σε, αυτή την σε αυτό το ευαίσθητο επιθήλιο και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει η χιονοστιβάδα τη ολοποίηση. Οι επαναλαμβανόμενε προσπάθειε αυξάνουν το στρε τόσο σε εμά όσο και στον άρρωστο, τραυματίζουν την ουρήθρα, Αυξάνουν κατακόρυφα την πιθανότητα για στενόματα και στην τελευταία ανάλυση σαμποτάρουν την προσπάθεια του δεύτερου που θα έρθει, του πιο έμπειρου, του επιμελητή του νοσοκομείου, του ειδικού ορολόγου που ενδεχομένω θα παρεμπινθεί για μια πιθανή ε, επιτυχή εξέλιξη. Ε, όσον αφορά τώρα. Δυσκολία πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Δυσκολία στη γυναίκα πότε έχουμε. Συνήθω είναι στι γυναίκε που είναι παχύσαρκε, που έχουν κολπική ατροφία, που βλέπουν μια ισορκή του εξωστομίου τη ουρήθρα και σε γυναίκε που έχουν πρόπτωση. Εκεί τα πράγματα είναι απλά. Χρειαζόμαστε δύο χέρια να κρατάνε και ένα δάχτυλο να σου ανοίγουν δηλαδή αυτόν τον δύσκολο κόλπο. Ένα δάχτυλο στο, κάτω από τον, τον κόλπο να ψηλαφά κάπου την ουρήθρα και συνήθω χρειαζόμαστε ένα α, τίμαν καθετήρα. Στον άντρα, οι πιο συχνέ αιτίε είναι τα στενόματα τη ορίθρα, είναι η στένωση του κυστικού Αφιένα είναι ένα force root που έχει προηγηθεί από κάποιον άλλο συνάδελφο, καρκίνο προστάτη, υπερπλασία και άλλα αίτια. Ε, Τακτικέ που συχνά ξεχνάμε όλοι και ειδικά στο επίπεδο του δημοσίου νοσοκομείου και στα εξωτερικά είναι ότι η ξυλοκαίνη δεν είναι λιπαντικό μέσο. Η ξυλοκαίνη είναι τοπικό αναισθητικό και για να δράσει θέλει 5 με 10 λεπτά τουλάχιστον. Αυτό. Το ξεχνάμε όλοι. Έρχεται ο άρρωστο με επίσχεση, έρχεται ο άρρωστο προγραμματισμένο για αλλαγή καθετήρα. Α του βάλουμε την ξυλοκαίνη, α πάρει μια πεϊκή λαβίδα ή βάλτε μια γαζούλα εκεί στο έξω στη βάλανο και αφήστε τον 5 λεπτά. Πραγματικά θα το εκτιμήσει. Δεν θα πονέσει και η δουλειά σα θα είναι πολύ πιο εύκολη. Ευθιάστε καλά το πέος ώστε να εξαλείψουμε όσο δυνατόν τι φυσικέ καμπέ τη ουρήθρα και συνεργαστείτε με τον άρρωστο. Ειδικά όταν είναι να περάσουμε το βολβό, πάρτε μια βαθιά ανάσα, πάρτε την κουβέντα, ώστε να σταματήσει να σφίγγεται. Ε, ένα θέμα που πολλές φορές έχουμε είναι ότι χάνουμε την μπάλα από το πρώτο λεπτό, από το έξω στόμιο της ουρήθρας. Και αυτό οφείλεται συνήθω, το βλέπουμε σε ασθενείς με σκληρικό ελιχίνα, σε ασθενείς που έχουν χειρουργημένο υποσπαδία κλπ. Ε, Λύσει που προτείνει η βιβλιογραφία είναι η βία διαστολή τη ακροποστία με τζέλ ξυλοκαίνε για τον αντοπισμό του στομείου. Εν μέρη, συμφωνώ. Διαστολή του έξω στομίου με τη Λαβίδα, διαφωνώ απολύτως. Α, και η χρήση σκληρού καθετήρα με ευθύ και καμένο άκρο για διαστολή, διαφωνώ απολύτως. Η δική μας προσωπική εμπειρία που εφαρμόζουμε και στο, και στο, στο Λαϊκό είναι όταν βλέπουμε από την αρχή ένα στενό, ξε, ε, στενό έξω στομίο της ουρήθρας, είναι να πάρουμε ένα λεπτό ουρτηρικό και να περάσουμε ένα σειρματάκι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα, θα βρούμε το δρόμο. Γιατί αν ξεκινήθεις λάθος, είτε είσαι στο, για μια ενδοσκοπική παρέμβαση, είτε είσαι για ένα καθητιασμό, αν ξεκινήθεις λάθος θα, θα υποσκάψεις την ρήθρα και θα μπαίνει ανάμεσα στο σπογγιώδες και κάπου αλλού. Επομένως αυτή είναι η πιο ασφαλής, φτηνή και εύκολη λύση για το έξω στόμιο. Ε, τώρα, η, η, πιο συχνή αιτία είναι να μην μπορέσουμε να περάσουμε τον, α, α, τον, καθετήρα, είτε αυτό είναι στη Μπεϊκή, είτε στη Βολβική, είτε προσφεκτηριακά. Και προτείνονται αυτέ οι τρει λύσει. Πάμε να τι δούμε μία-μία. Αυτοί εδώ οι καθετήρε, που λέγονται Dilators και βγάζει μόνο μία εταιρεία η Cook, είναι υδρόφιλοι καθετήρε, οι οποίοι έχουν υδρόφιλοι διαστολή, οι οποίοι έχουν αυτή την κυρτότητα, καμπυλότητα που μιμείται κατά κάποιο τρόπο όλε τι φυσικέ καμπέ τη ουρήθρα. Είναι μαγικοί καθετήρες και πιστέψτε ότι θα σα βοηθήσουν πάρα πολύ να έχετε ένα σετάκι Όσοι στο νοσοκομείο. Είναι, είναι όντω εντυπωσιακό αυτό το. Α, θεωρητικά είναι μια χρήση, αλλά πραγματικά και στι 10 χρήσει, για ένα περίοδο τρόπο, και να αποστηρωθούν και να πάνε στο αέριο, την υδροφιλία τη δεν, δεν τη χάνουν. Επομένω μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Α, ε, ε, ουσιαστικά τι κάνουμε, ρίχνουμε τζελ στην ουρήθρα ε, βρέχουμε τους, ε, τους S διαστολής και προοδευτικά ξεκινάμε το μικρό προς το μεγάλο για να κάνουμε τη διαστολή και στη συνέχεια ε, τοποθετούμε τον, καθε, τον καθετήρα. Το κόστος είναι ένα θέμα, είναι, δεν είναι ευθύνη είναι οι καθετήρες, αλλά επαναλαμβάνω, off the record, μπορούν να χρησιμοποιούν για παραπάνω από μία ε, φορά. Η δεύτερη τεχνική που προ, προτείνεται από τη βιβλιογραφία είναι να πάρει ένα υδρόφυλλο σύρμα και τυφλά να το περάσει μέσα από την ορίθρα, αφού έχει κάνει την προεργασία με λίπανση ε, και ε, έχει βρέξει το σύρμα. Ε, πάντα θα πρέπει να χρησιμοποιούμε υδρόφιλο σύρμα, ποτέ PTFE, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πάρει λάθο δρόμο και θα δημιουργήσει κάκοση. Και, και βιβλιογραφικά περιγράφεται ότι συγνώμη, περιγράφεται ότι περίπου στο 80% έχουμε ε, επιτυχία. Επομένω, αν περάσει ένα σύρμα, πάνω σε αυτό το σύρμα. Ή θα βάλεις έναν open-end καθετήρα, ή θα πάρεις μία μεγάλη χοντρή βελόνα, θα ανοίξεις μία τρυπούλα ακριβώς στο tip και θα τον κάνεις open-end. Αυτό είναι μία αρκετά καλή ε, ε, μέθοδος. Και θα έλεγα, τελικά, αυτό που χρησιμοποιούμε στην πράξη στους δύσκολους καθυδιασμούς είναι ένα συνδυασμό. Συνδυασμό, τελικά, της ενδοσκοπικής μεθόδου να βάλει ένα υδρόφυλλο σύρμα υπό άμεση όραση και πάνω σε αυτό. Να κάνει τι διαστολέ σου με το S και να βάλει έναν open-end καθετήρα. Α, η, η σύσταση και η γνώμη μου και νομίζω ότι συμφωνούν και αρκετοί συνάδελφοι είναι να μην ξεκινάτε να κάνετε μια ορθροσκόπηση με ένα εικοσιδιάρκειο στεοσκόπιο. Γιατί ποτέ δεν ξέρει πού θα βρει το πρώτο στένομα. Και ειδικά αν είναι στο έξω στόμιο τη Ουρύθρα ή στο σκαφοειδή βόθρο θα προσπαθεί να μπει. Ε, εκεί θα αρχίσει να σπρώχνει και θα χάσει την μπάλα από το πρώτο λεπτό. Είναι καλύτερα να χρησιμοποιούμε ένα οκταμισάρι, οκτάρι ε, ε, ε Άκαμπτο ή το ουρητηροσκόπιο. Πάνω σε αυτό θα βάλουμε το οδηγό σύρμα. Μπορεί να κάνει διαστολέ με του S dilators. Ε, να κάνει ε, και στη συνέχεια να βάλεις, ε, ε, να βάλει τον καθετήρα. Τώρα, στην Ινδία περιγράφεται και εσωτερική ουρθροτομή με τοπική αναισθησία. Η αλήθεια είναι ότι και στην ειδικότητα... Το έχω δει κανένα δυο φορές και είχα τρομάξει. <laughs> Πέτυχε, βέβαια, αλλά σε έμπειρα χέρια χρυσά. <laughs> ε... <laughs> Εν, πάση περιπτώσει... <laughs> Εν πάση περιπτώσει, πώς μπορεί να γίνει, πάλι ξυλοκαΐνη πεναίλ κλαμπ λίγο πεθυδίνη, ένα monitoring, ενδοφλεύει αντιβίωση και ε, τουλάχιστον στην Ινδία αυτό μπορεί να γίνει ακόμα και με τοπική αναισθησία. Τελικά, με αυτά και με αυτά και με όσα περιγράψαμε, κάποια στιγμή και σε κάποιου αρρώστου, όταν δεν υπάρχει καμία δίωδο, δεν περνάει σύρμα, θα χρειαστεί να κάνουμε ε, υπερηβική κυστοστομία. Ε, η, η βασική είναι να μην έχει καρκίνο στην κίστη. Η βασική αντένδειξη, γνωστό καρκίνο στην κίστη τουλάχιστον, και να έχει μια στοιχειώδη ε, πηκτικότητα. Ε, η διαδικασία είναι κλασική, διήθηση του κοιλιακού τυχώματος με ξυλοκαΐνη, ε, ταυτόχρονη αναρρόφηση στους χοντρούς ασθενείς. Καλό είναι στο εξωτερικό γιατρείο πάντα να υπάρχει ε, ε, βελόνα ως φιονεωτιές, παρακέντρησης αρκετά χοντρή. Πάντα να παίρνετε από τους ανοσιολόγους να υπάρχει εκεί, γιατί ε, Αφενό, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν ένα οδηγό και ταυτόχρονα να κάνετε την τοπική και ταυτόχρονα να αναρροφάτε, ώστε κάποια στιγμή να μπείτε μέσα στην οροδοκοκίστη. Και αφετέρου, αυτό μπορεί να σας δώσει ε, ε, πολύ καλή λύση στην πορεία του, ε, του υπερηβικού. Ε, δύο, ε, δύο δάχτυλα και όχι πάνω από 4 εκατοστά πάνω από την ειδική σύνθεση. Νομίζω ότι είναι, συμφωνούμε όλοι ότι το να έχει ένα υπέρηχο δίπλα είναι βασικό δεν θα έλεγα, δεν θα συνιστούσα σε κανένα να κάνει υπερβική ξεστομία τυφλά. Α, και από εκεί και πέρα, α, εάν α, έχετε ένα ηλεκτρικό κρεβάτι στο εξωτερικό ιατρείο, βάλτε τον λίγο Τεντέλεμπουργκ για ψυχολογικούς λόγους, μπας και αποφύγουμε το έντερο. Και βέβαια πάντα προσοχή σε πολυχειρουργημένους ασθενείς. Δεν, δεν νομίζω ότι καλό είναι όπου υπάρχουν να χρησιμοποιούμε αυτού του φόλοι καθετήρες που δεν χρειάζονται ράμα, δεν βγαίνουν, είναι πολύ πιο φιλικοί και μπορείτε να προσαρμόσετε είτε μια, ένα σάκο στομία είτε μία βαλβίδα. Ε, στην αναρρόφηση εννοείται, άμα τραβάμε αέρα, φεύγουμε και πάμε σε άλλο σημείο. Ε, αντιβίωση για τον καθητεριασμό πρακτικά δεν χρειάζεται, αρκεί να κάνεις μία σωστή τοπική αντισυμψία, αλλά νομίζω ότι όλοι στο νοσοκομείο θα, θα κάνουμε μία ένεση έννοιση αμυνογλυκοσίδης ή θα του δώσουμε κάτι από το στόμα. Τώρα, τον καλά τον βάλαμε τον καθετήρα. Πολλές φορές όμως δεν βγαίνει. Και, ε, και αυτό το έχουμε αντιμετωπίσει όλοι, είτε κάναμε ειδικότητα είτε τώρα ε, στο, στη φάση τουλάχιστον ε, της ε, νοσοκομειακής μας καριέρα, καριέρας. Η βία δεν είναι λύση, είναι σαφές. Ε, τα αίτια τώρα της, ε, της δυσκολίας του αφαίρεσης του καθετήρα είναι ε, η κρυσταλλοποίηση του καθετήρα, είναι η δυσλειτουργία της βαλβίδας πολλές φορές ο αντιπαλυνδρομικό μηχανισμό βαλβίδα έχει κολλήσει, σπασμό ουρροδόχου κύστεω και ε, το λεγόμενο balloon cuffing. Αυτή λοιπόν η πτύχωση, έτσι πολύ σύντομα γιατί δεν είναι και τόσο σπάνιο, ειδικά σε ασθενεί που έχουν κάνει ριζική προσαρτητομή και χρησιμοποιούμε αυτού του καθητείου του Διφούρ, ειδικά αν τραβήξουμε απότομα το νερό από τον μπαλόνι, κάνει ε, το έχουμε δει νομίζω όλοι, κάνει αυτή την πτύχωση και σε ασθενεί που έχουν στενή αναστόμωση, ε, που ε, είναι τέτοιε οι τοπικέ συνθήκε, δεν έρχεται ο καθετήρα. <laughs> Τα πράγματα εδώ είναι σχετικά απλά. Ή θα τρι, στριφογυρίσουμε λίγο τον καθετήρα αφού βάλουμε αρκετό τζελ ξυλοκαίνη, ή μπορούμε να, να ξεφουσκώσουμε ε, τον μπαλόνι, να βάλουμε μισό, ε, μισό σεσέ σε, και πρακτικά να καταργήσουμε αυτή την πτήχωση και να τραβήξουμε απαλά. Δεν θα γίνει τίποτα με μισό σε, σε, δεν θα κάνει καμία κάκωση, απλά θα καταργηθεί η πτήκωση και μπορεί να βγάλει τον καθετήρα. Αυτή είναι η πρώτη προσπάθεια και αξίζει να ξεκινήσουμε έτσι. Δεύτερο βήμα, ε, βάζουμε μέσα τον καθετήρα, κάνουμε μια δεύτερη προσπάθεια να ξεφουσκώσει για να είμαστε μακριά από τον αφιένα και την αναστόμωση. Ο Άρσο πονάει και καλό είναι ο καθετήρα να είναι στο, ε, ε, στην κίστη. Ε, το τρίτο βήμα είναι να κόψουμε τον καθετήρα στη βαλβίδα. Εκεί, αν δούμε ε, ε, το υγρό να βγαίνει από το κομμένο άκρο, ε, πάει να πει ότι έχουμε λύσει το πρόβλημα. Μπορεί να βγάλουμε τον καθετήρα. Α, προσοχή, βέβαια, μην τον κόψουμε τον καθετήρα κοντά και μας τραβηχτεί μέσα και φύγει, και έχουμε χάσει το, τον καθετήρα μέσα στην ορυθρά πλέον. Ε, το τρίτο βήμα από το κανάλι του μπαλονιού είναι να περάσουμε ένα. Το θικάρι ενό αγιογραφικού καθετήρα ή ενό ουρητηρικού καθετήρα, του παλιού όμω, όχι των παλιών ουρητηρικών καθετήρων που είναι τυφλού άκρου και είναι σειρμάτινο. Και εκεί, με μια προσπάθεια, μπορούμε να σπάσουμε θεωρητικά τον μπαλόνι και να βγει ο καθετήρα. Και αν όλα αυτά δεν πετύχουν, το μπαλόνι πλέον φταίει και θα πρέπει να σκάσει. Στην ειδικότητα, εγώ πρόλαβα την εποχή της ε, του Εθέρα. Και νομίζω ότι αρκετοί συνάδελφοι την έχασαν προλάβει. Δυστυχώ, ενώ είναι πάρα πολύ καλή ε, μέθοδο, χρειάζεται γυάλινη σύρρηγγα. Κάποιο έσπασε τη σύρρηγγα και, και από τότε ε, ε, χάσαμε τη ε, μέθοδο του Εθέρα. Σε γενικέ γραμμέ, εάν την έχετε, ε, τώρα μπορείτε να χρησιμοποιείτε των το, ενδοσκοπικών το εργαλείων τη σύρρηγγα ε, ε, που κάνουμε για την κένωση των αιμοπηγμάτων. Ε, που είναι, που είναι γυάλινοι. Ε, καλό είναι να βάζουμε 200 σε φυσιολογικό ωρό, γιατί ειδικά ο θέρας είναι αρκετά καυστικό για την κίστη και ο άρρωσος πονάει πάρα πολύ. Ενώ με το που θα τη γεμίσει την κίστη, θα ρίξει τον εθέρα, ο εθέρα λιώνει το πλαστικό πρακτικά και θα μπει σε ένα περιβάλλον το οποίο, αν μη τι άλλο, θα διαλυθεί αυτόματα και ο άρρωσο θα, θα έχει καλύτερη αντοχή και πάντα συστήνεται και μετά από αυτή την χήμιο διάλυση, το πούμε έτσι, του μπαλονιού για πιθανή ανέβρυση υπολοιμμάτων του καθετήρα. το πιο συχνό αυτό που χρησιμοποιούμε πλέον στην καθημερινή πράξη είναι να πάμε μηχανικά πλέον να τρυπήσουμε τον μπαλόνι και αυτό μπορεί να γίνει είτε διακυλιακά, είτε διακολυπικά, είτε διορθικά, είτε διορθικά. Στη γυναίκα είναι πάρα πολύ απλό. Τραβάς τον καθετήρα, Πρακτικά είναι στο τόμο τη ορίθρας και με ένα μεταλλικό ό,τι ε, μπορείς να το σπάσεις και να έρθει. Και δεύτερη επιλογή βέβαια είναι η υπερηχογραφική η ε, διακολπική τρώση. Στον άντρα μπορούμε να πάμε είτε υπερηβικά χρησιμοποιώντας ε, ε, είτε μια βελόνη διαδρομική παρακέντησης είτε το, το τύπο από, από ένα γεωγραφικό καθετήρα. Συνήθως όμως αυτό που κάνουμε είναι να το κάνουμε διορθικά είναι αρκετά απλό και πρακτικά μπορείς να το κάνεις και με τη βελόνα της, διαδρομικής, της τοπικής αναισθησίας που χρησιμοποιούμε για το διορθωτικό επιέρχο, είναι υλικά που τα έχεις εκεί, ε, μπορείς να το τροπήσεις διορθικά και να βγάλεις το υγρό. Σε όλους αυτούς τους χειρισμούς, καλό είναι να μην ξεχνάμε ότι χρειάζεται μια προετοιμασία και σίγουρα θα χρειαστεί αντιβιωτική αντιβίωση. <coughs> και τέλος, σε αυτά που πραγματικά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, η τελευταία λύση είναι η ενδοσκοπική προσπέλαση να μπορέσεις είτε με ένα ουρτηροσκόπιο και ένα α, 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 σύρμα ε, είτε με το κιστοσκόπιο, αν είναι μικρός ο καθετήρας και χωράει ε, να μπορέσεις να μπεις ενδοσκοπικά ε, και να ε, σπάσεις τον μπαλόνι. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο και με, με όλον αυτόν τον αλγόριθμο ε, νομίζω ότι δεν υπάρχει πιθανότητα ε, να μην κάνεις ε, τη, τη δουλειά σωστά και να βγάλεις τον καθετήρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Δαμάκη. Και μετά από μια ριζική προστατεκτομή δεν βγαίνει ο καθετήρας ισχύουν όλα αυτά ή παίζει και κάτι άλλο. Εξαρτάται ποιος έχει κάνει τη ριζική προστατεκτομή. Τα αυτά. Ε, ε. Ε. Παίζει λοιπόν δεν να είναι πιασμένο με ένα ράμα. Δεν το έχει δει. Λοιπόν, παίζει να είναι ραμμένο και με ένα ράμα και να μην βγαίνει Όχι. ο καθετήρας. Τότε τι θα κάνετε. Να είναι ε, με ένα ράμα θα πρέπει ε, όταν κάνει. Ε, γι' αυτό λέω όποιο κάνει τη ριζική προστατεκτομή και περνάει τα ράματα με τον καθετήρα φορεμένο, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Στην κλινική μα, επειδή δεν γίνεται αυτό, να είναι περασμένο με ράμα δεν γίνεται. Αυτό που γίνεται είναι να έχουν ε, μπερδευτεί τα ράματα, ειδικά τη κάτω γωνία, και να έχουν κολλήσει πάνω στο πλησάρισμα του καθετήρα. Εμεί αυτό που κάνουμε βασικά είναι να αφαιρούμε τον μπαλόνι τελείω. Να το ξεφουσκώνουμε, κάνουμε μια-δυο προσπάθειε εάν μπορεί να αφαιρεθεί και τον αφήνουμε έτσι. Συνήθω ο άρρωστο μετά από κάνα δύο μέρε έρχεται με τον καθετήρα στο χέρι και σου λέει: Μου βγήκε στο κρεβάτι. Δεν χρειάζεται. Αν είναι πιασμένο ο καθετήρα, η μόνη λύση είναι ή να περιμένει να, λυθεί το, να λιώσει το PDS που θα πάρει τρει-τέσσερι εβδομάδε, ή να τον βάλει ενδοσκοπικά με το ολτηροσκόπιο και να πα να βρει ακριβώ το σημείο δίπλα στον καθετήρα και με ένα λέιζερ να κόψει το ράμα. Δεν έχει κάποιο. Μία <laughs> τελευταία γιατί έχουμε αργήσει. Ασθενή μεσηγέ ή που δεν περνά από κάτω κάθε τύρα. Ε, η ερώτηση πρώτη είναι τι θα κάνετε. Και δεύτερον, υπάρχουν μελέτε που δείχνουν ότι απαγορεύεται η, ο, ο υπερηβικό καθητριασμό. Ασθενεί με σιέχη που δεν περνάει ο καθετήρα. <laughs> Είπατε ότι δεν πρέπει να κάνουμε υπερηβική κιστοστομία αν έχει ο ασθενή μα σιέχη Η ερώτησή μου είναι τι κάνουμε. Οκ, okay. αν δεν περνάει από κάτω, τι θα, τι θα, κάνουμε σε αυτόν τον ασθενή και αν υπάρχουν μελέτε που λένε ότι απαγορεύεται να τρυπήσουμε την κίστη. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να τον βάλει μέσα στο νοσοκομείο και να, με κάποιο τρόπο να πάρει λίγο μέθη και να περάσει ένα καθετήρα ενδοσκοπικά <σχελίδε> από κάτω. <σχελίδε> Η υπερηβική κυστοστομία δεν Ευχαριστούμε πάρα πολύ. πολύ.